Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα είμαστε πάλι σε αεροπλάνο. Γιατί κατευθυνόμαστε προς την Κύπρο. Θα πάω Κύπρο, όπως είχα πει, για σπουδές. Να πω την αλήθεια, είμαι λίγο αγχωμένη. Από το πρωί, βασικά δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Με 2 ώρες ύπνο. Όχι μόνο από το άγχος, αλλά έκανα edit. Οπότε και γι' αυτό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και θα το δούμε στην πορεία. Γεια σας! Λοιπόν, δεν σας έχω μιλήσει άλλο, δεν σας έχω δείξει κάτι, γιατί τώρα μόλις έφτασα στο σπίτι, στην Κύπρο, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ. Λέω να πάω σούπερ μάρκετ, να πάρω πράγματα, γιατί όπως είπα δεν έχω απολύτως τίποτα. Να κάνω... Και σκέφτηκα τώρα... δεν έχω τίποτα στο σπίτι, ο κύριος σας, να καθαρίσω το σπίτι, οπότε θα πάρω απορρυπαντικά, χλωρίνες και τέτοια. Και ανυπομονώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να ψωνίζω απορρυπαντικά και γενικά να καθαρίσω το σπίτι. Είμαι χαρούμενη, δεν ξέρω γιατί, και απ' την άλλη είναι ένα πολύ περίεργο ξεκίνημα, γιατί δεν έχω ξανά ζήσει μόνη μου, είναι πρώτη φορά που ζω μόνη μου. Τώρα θα έχω και σπίτι. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στο σούπερ μάρκετ, γιατί 8 η ώρα κλείνουν όλα τα σούπερ μάρκετ εδώ πέρα. Δεν θα προλάβω. Μόλις γύρισα από σούπερ μάρκετ. Οπότε, τι σημαίνει αυτό όταν γυρίζεις από σούπερ μάρκετ? Θα έχουμε σούπερ μάρκετ haul. Δεν πήρα τρόφιμα, μπορώ να πω. Πήρα πιο πολύ καθαριστικά, προφανώς γιατί πρέπει να καθαρίσω το σπίτι και πρέπει να ξαναφύγω γιατί υπάρχει ένα πολυκατάστημα το οποίο έχει όλα τα είδη μέσα πιο κάτω από τα Lidl, που αυτό σημαίνει θα είμαι γύρω στα 20 λεπτά περπάτημα πάλι. Τώρα είμαι 6 λεπτά περπάτημα μακριά από τα Lidl από το σπίτι μου. Τέλος πάντων, θα σας δείξω τώρα τι πήρα στο σούπερ μάρκετ. Τίμιο supermarket haul. Χαρτιά. Τι θα κάνουμε αυτά, χωρίς αυτά. Χαρτιά υγείας. Λοιπόν, τελείως. Χαρτιά υγείας. Χαρτί κουζίνας. Lidl πήγα, γιατί Lidl έχω εδώ κοντά. Ένα κουρασάν. Μωρομάντιλα. Αυτό που είναι καπουτσίνο. Σαμπουάν Ελβίβ. Ό,τι είχε σε προσφορά βασικά πήρα. Άλλο ένα κουρασάν. Γιατί ξέρετε, μπορεί το πρωί ας πούμε να θέλω να κάνω ένα, ξέρω εγώ, να φάω κουρασάν. Ξηραφάκια. Palm olive, η οποία είναι η αγαπημένη μου αυτή η μυρωδιά. Θέλει να πω μόνο να κάνω ένα μπάνιο. Μπάνιο, όχι μπάνιο, ντους, ντους, κάνω κόδα. Λοιπόν, η μπάνιο ντους. Και άλλη σακούλα. Και άλλη σακούλα. Και νομίζω ότι φέρει μία. Λοιπόν. Καθαριστικό. Το οποίο είναι για μπάνιο, λέει, για κουζίνα. Γενικά είναι ένα πολύ καθαριστικό. Σφουγγάρια. Σφουγγάρια των δηλαδή. Ψήρματα. Δεν ξέρω πώς λέγονται, ψήρματα. Καθαριστικό πατώματος Άζαξ. Τέλεια μυρωδιά. Είναι αυτή εδώ. Πολύ ωραία μυρωδιά. Ένα αβα. Το οποίο έτσι δεν θέλω να το βλέπω στην κουζίνα μου, θα πάρω κάτι σαν δοχειάκια όμορφα. Γι' αυτό θέλω να πάω και σε εκείνο που μου το έχουν πει αρκετοί. Και άλλη μια σακούλα λοιπόν. Εδώ πήρα. Άζαξ. Βετέξ. Που είναι πάρα πολλά, δεν ξέρω πώς έχει μέσα. 3. Γάλα, που είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρω τι γάλα είναι αυτό.
Γάλα πάντως. Κρέμα, πώς λέγεται, μαλακτική αυτή. Αυτή είναι εδώ, πρώτη φορά το δοκιμάζω, δεν ξέρω. Θα δούμε μαζί όμως. Κρέμο σάπουνο για το μπάνιο. Και σακούλες σκουπιδιών. Η απόδειξη είναι αυτή εδώ. Άμα φανεί καλά. Τέλεια. Και πλήρωσα 36 ευρώ και 47 λεπτά. Καλώς ήρθατε στην δεύτερη μέρα αυτού του vlog. Εχθές σας έδειξα κάποια πλάνα που ήμουν στο αεροδρόμιο, γιατί ήρθα Κύπρο. Κάποια πλάνα νομίζω και από το σπίτι, σας έκανα και home tour, δεν θυμάμαι. Σας έδειξα και supermarket haul, έκανα και άλλο supermarket haul, απλά δεν είχα το χρόνο για... Δεν είχα το χρόνο. Ναι, και το χρόνο δεν μπορούσα να πω ότι είχα, γιατί πήγα 4 φορές. 2 φορές, μία φορά πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω πράγματα, τα κουβάλισα, ήρθα. Δεύτερη φορά πήγα σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ που είναι εδώ στην περιοχή μου να πάρω κουβάδες και πράγματα, γιατί δεν είχε το Lidl. Και πήρα και εκεί, πήρα και ποτήρι και είχε πάρα πολλά διάφορα πράγματα. Θα ξαναπάω τη Δευτέρα αύριο, δηλαδή έχουμε δουλειές πάρα πολλές. Αυτά θα μπορούσα να πω. Λοιπόν, αυτή είναι η κουζίνα μου, μην τη βλέπετε τώρα χάλι. Εδώ πέρα έφαγα, πώς το λένε, εδώ είναι ο καφές. Μου είπε, άστο. Εδώ είναι το, πώς το λένε, το ψυγείο. Εντάξει, δεν θα έλειπε σοκολάτα από μένα, ούτε αυτό. Το έχει έρθει από την Αθήνα κιόλας, το έχω στο δρόμο, γιατί η θεία μου επίμενε, μου λέει πάρτο. Την Αθήνα να την έχουμε. Αυτή είναι η πίτσα. Φαίνεται λαχταριστή, ωραία και έτσι. Μπαμπάτσικη. Αυτή ήταν ακριβή και είχε έκπτωση. Τώρα, αν είναι καλή, δεν ξέρω. Θα δούμε να την ψήσουμε μαζί. Έχω αφήσει ανοιχτό το ψυγείο. Καλή νοικοκυρά είναι. Εδώ πέρα είναι και η σουμπίτσα μου. Έχει και τα ψάκι. Οπότε, έλα. Έχει και τα ψάκι. Βέβαια, εγώ δεν θέλω να τα κουμπάω. Έχω πάρει λαδόκολλα. Και μάλλον θα κάνω πίτσα. Καλημέρα από την τρίτη μέρα αυτού του vlog. Ξύπνησα. Η ώρα είναι 12. Δεν ξύπνησα 12. 11 και ξύπνησα. Έφαγα και τώρα θα ετοιμαστούμε μαζί, γιατί πρέπει να φύγω για κάτι δουλειές και πρέπει να καλέσω και ταξί. Και εγώ είμαι χάλια μαύρα. Και το μαλλί που το λούσα προχθές είναι χάλια. Ξέρω ήδη. Είναι πολύ χάλια. Θα ετοιμαστούμε όμως τώρα. Για να φύγουμε για δουλειές. Αυτό ήταν το outfit που είχα σήμερα. Δεν σας έδειξα πολλά πράγματα γιατί βιαζόμουν προφανώς. Αυτό το χάος επικρατεί. Τι ωραία που είναι να σε φοιτητής. Πολύ ωραία. Και εντάξει, εδώ είχα στρώσει. Δεν έκατσα, έτσι τα είχα αφήσει. Αλλά εδώ επικρατεί χάος. Και πρέπει να πλύνω και το ψυγείο για να βάλω τα πράγματα κανονικά.
Δεν σας έδειξα, έφτιαξα και την ντολάπα, η οποία με το ζόρι χωράει και αυτά. Φανταστείτε να φέρνα και ό,τι υπήρχα. Με το ζόρι τα χωράει. Αυτά ήταν. Τις βαλίτσες τις έβαλα εδώ, δηλαδή μέσα έβαλα και άλλη μία για να μην πιάνουν χώρο. Και την έβαλα εδώ πάνω, να μην ενοχλείς. Βέβαια στα story άμα θα βγάζω θα ενοχλεί. Anyway. Αυτά, και πάω να φτιάξω εδώ τώρα. Just 'cause you heard don't mean that I'm sharing. They're not helping me deal with the problem. Just don't want me to be on their conscience. So they're getting inside of my head now. This is a break and hear what they're saying. Και ο λόγος που πήρα αυτό εδώ είναι για αυτόν εδώ το συγκεκριμένο. Γιατί έβαλα όλα τα πράγματά μου εδώ πέρα, να είναι πιο οργανωμένα και τακτοποιημένα. Γιατί τα είχα όλα έτσι, εδώ. Και τώρα είναι πιο οργανωμένο, θα μπορούσα να πω, το μπάνιο μου. Αυτά, πάω να κάνω ένα ντους, γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Και θα κάνω και κάτι να φάω.